Δεν χρησιμοποιούμε σωστά τις μελισσοτροφές και δεν τις δίνουμε σωστά στα μελίσια. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά εδώ στο κανάλι μου να μιλήσουμε γιατί άλλο για μελισσάκια. Όπως γνωρίζετε όλοι, πολλές φορές έχω ταΐσει τροφές και ιδίως της Bee Nectar που είναι μια φιλική εταιρεία στο δικό μου κανάλι. Με βοηθάει τόσο με συμβουλές όσο και μου δίνει και καινούργια προϊόντα για να δοκιμάζω. Και οπότε έχουμε μια άλλη επικοινωνία και μια άλλη θέση. Και μας την είπανε, τι μας είπανε, ότι δεν χρησιμοποιούμε σωστά τις τροφές. Δεν χρησιμοποιούμε σωστά τις μελισσοτροφές και δεν τις δίνουμε σωστά στα μελίσια. Και λέω, όπα, κάτσε. Εμείς τόσα χρόνια ξέραμε ότι πρέπει να κάνουμε μια μικρούλα τρυπούλα, έτσι ώστε να είναι περίπου τόση, δηλαδή να χωράνε 10-15 μέλισσες στη σειρά, για να παίρνουν σιγά σιγά να κατεβάζουν κάτω την τροφή, να γίνεται συνεχόμενη διέγερση στο μελίσι, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να κατεβάζει λίγο-λίγο την τροφή και να μεγαλώνει το γόνο του. Και μου λένε, καλά όλα αυτά, αλλά δεν ισχύει για τις δικές μας τροφές. Λέω, τι εννοείται? Λέει, κοίταξε να δεις. Οι δικές μας τροφές έχουν μέσα κάποια υλικά τα οποία βοηθάνε τόσο στην οζεμίαση όσο και σε άλλες ασθένειες και πρέπει η τροφή μας να ανοίξει όλη. Δηλαδή, η μία πλευρά να ανοίξει ολόκληρη για να μπορέσει το μελισσάκι να την πάρει γρήγορα, να τη μαλακώσει η ζέστα και η υγρασία που βγάζει το μελίσι και να την καταναλώσει οι μέλισσες και να ταΐσουν το γόνο τους με αρκετή ποσότητα από αυτήν για να καθαρίσουν από οποιοδήποτε μικρόβιο και να κάνει έτσι δουλειά οι ουσίες που έχουν μέσα αυτές τις τροφές. Και προβληματίστηκα πάρα πολύ. Λέω, αν είναι δυνατόν, 10 χρόνια ταΐζουμε μελίσσια. Ταΐζουμε. Έχουμε μελίσσια, κάθε χειμώνα τα ταΐζουμε, κάθε άνοιξη τα ταΐζουμε. Και τελικά υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Και χρησιμοποιούμε τροφές. Χρησιμοποιούσαμε ανέκαθεν τροφές. Τώρα, αυτή τη συγκεκριμένη φάση, οι άνθρωποι έχουν φτιάξει μια εξειδικευμένη τροφή. Και υποτίθεται ότι θα παίρναμε εξτρά ωφέλη. Και τελικά δεν τα παίρναμε έτσι όπως έπρεπε να τα πάρουμε. Κάποια μελισσάκια έχουν αρκετή δύναμη και την τρώνε την τροφή ακόμα και μικρές τρυπούλες. Θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο τα μελισσάκια εγώ που κατέβαζα ορόφους και έδινα, ζαχαροζήμαρα και τροφές Bee Nectar και θα δείτε ότι τα τρώνε αρκετά καλά. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του βίντεο. Σε ένα μελισσάκι το έχουμε δώσει αυτά τα πλαίσια για να τα γλύψει. Τα βλέπουμε, εντάξει, δεν έχουν κάτι απάνω, τα έχουν γλύψει το μελισσάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε το χαρτοκούτι για να τα βάλουμε μέσα για να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε εύκολα στο καταψύχτη μας. Όπως βλέπετε, πατάνε οι μέλισσες και σε αυτά τα πλαίσια. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι πάρα πολλές τις που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Σίγουρα δηλαδή πρέπει να χαμηλώσει το μελίσι για να μπορέσει να είναι προετοιμασμένο για το χειμώνα. Και οπότε εμείς θα το χαμηλώσουμε γιατί δεν θα έχουμε μετά για την ευκαιρία να ξαναρθούμε στα μελίσια σύντομα. Και θα γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα θα βγάλουμε και τον όροφό του, λίγο το καπνίσουμε. Το συστηματάκι το ξέρετε με το κυρόπανο που χρησιμοποιώ. Και εδώ είναι η τροφούλα μας, την οποία την είχαμε ανοίξει μικρές τρυπούλες. Τα μελισσάκια την τρώνε. Αλλά σε μια επικοινωνία που είχαμε με την εταιρεία, μας είπατε ότι είναι ο λάθος τρόπος και ότι πρέπει η τροφή να ανοίγει όλη, τουλάχιστον όλη η μία πλευρά, για να μην ξεραίνεται και να προλαβαίνουν τα μελίσια να την τρώνε γρήγορα για να μπορεί να κάνει τις θεραπείες που πρέπει να γίνουν. Εδώ δεν βολεύει τώρα γιατί θα το κλείσουμε. Έχετε καταιγίδα. Θα πάμε σε άλλο μελισσάκι και θα το δούμε λίγο καλύτερα το πώς δουλεύει το σύστημα. Καπάκι. Και κλείσιμο. Αφαιρέθηκε ο όροφος και ετοιμάστηκε το μελίσι για το χειμώνα. Βλέπετε ότι την τροφούλα την τραβάνε, το έχουμε δώσει και ζαχαροζήμαρο μαζί. Σας είπα, αυτό που μας είπαν από τον κατσαμπί είναι ότι πρέπει να ανοίγει όλη η τροφή για να την τραβάνε γρήγορα κάτω. Εδώ έχουμε ανοίξει πιο μεγάλη τρύπα και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε κάνει αυτό που λέει η εταιρεία, δηλαδή να ανοίξουμε όλη την πλευρά, να ανοίξουμε δηλαδή ένα τόσο μέρος. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν ανοίγουμε ένα ολόκληρο μέρος, πιο εύκολα οι μελίσσες το παίρνουν, το μαλακώνουν και το κατεβάζουν κάτω. Εμείς θα βγάλουμε το διάφραγμα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει, τελείωσε η εποχή του διαφράγματος. Όπα, έχουν κολλήσει. Όπως βλέπετε τα μελισσάκια μου είναι full κόσμο.
Διάφραγμα της Chanel, το λεπτούτσικο. Αυτό που βοηθάει πιο πολύ στο να μην μαζεύονται διάμεσα πολλά πράγματα και πάλι γεμίζει προ πολύ. Τουλάχιστον χτίζουν κεράκια. Λοιπόν. Και τέλος, έκλεισε. Αυτό ήταν το βίντεό μας όσον αφορά τις τροφές και πώς πρέπει να τις ανοίγουμε και πώς πρέπει να τις δίνουμε. Το τι ξέραμε μέχρι τώρα διαφοροποιείται λίγο σε αυτές τις τροφές από ό,τι παλιότερα. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι άνθρωποι βγάζουν κάτι εξειδικευμένο και μας δίνουν τις συμβουλές τους, τις ακολουθούμε πιστά για να πάρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο μας υπόσχονται και για να μην έχουμε μέσα εισαγωγικά παρερμηνίες το τι παίρνουμε, το τι νομίζουμε ότι θα κάνει και το τι κάνει, τι ακριβώς κάνει. Έτσι θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιος στο κανάλι, κάντε εγγραφή. Τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!